Εντείνεται ο προβληματισμός και η ανησυχία σε παραγωγούς και επιστήμονες, καθώς τα νέα δεδομένα που φέρνουν στο προσκήνιο οι περιβαλλοντικές, κλιματικές και γεωπολιτικές προκλήσεις φαίνεται να αποτελούν απειλή και για τα οπωροκυπευτικά. Οι αλλαγές αυτές τέθηκαν στο επίκεντρο του 31ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης των Οπωροκυπευτικών, επιχειρώντας έτσι με σύμμαχο την ενημέρωση να στήσουν ένα φράγμα προστασίας για τις καλλιέργειές τους. Η κλιματική αλλαγή φέρει πολύ παραμετρικές αλλαγές από τη φυσιολογία του φυτού, τους εχθρούς που μπορεί να το προσβάλλουν, τα ωφέλιμα που μπορεί να θέλουμε εμείς να έχουμε στην καλλιέργεια μας ή όχι, τη βιοποικιλότητα γενικότερα στο περιβάλλον. Ζητήματα που αφορούν την αναγκαιότητα ανταπόκρισης με βάση την καινούργια γνώση και την καινούργια καινοτομία που παράγεται στα διάφορα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα της χώρας αλλά και στο εξωτερικό, στις προκλήσεις που δημιουργούνται από την αλλαγή του κλίματος και από τις γεωπολιτικές αναδιαμορφώσεις. Και αν οι εξελίξεις που προκαλεί η κλιματική αλλαγή είναι ρακδαίες, παίρνοντας φόβο και ανασφάλεια για τις οδιές των απορροκυπευτικών, η επιστήμη και τα νέα δεδομένα στέκονται σύμμαχοι για τους γεωπόνους και παραγωγούς, οι οποίοι επιστρατεύονται τη γνώση και την καινοτομία. Προκλήσεις όχι μόνο από την κλιματική αλλαγή, αλλά και από γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος είχε ως επιπτώσεις μείωση στην επάρκεια διαφόρων τροφίμων, αυξήσεις στα καύσιμα, αυξήσεις στα λιπάσματα, αυξήσεις γενικά στο κόστος καλλιέργειας των παραγωγών. Η δουλειά μας είναι να δούμε ποιες είναι αυτές οι παράμετροι οι οποίοι μπορεί να προβλεφθούν, να γίνουν ενέργειες από πριν, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε κατά τα δυνατόν καλύτερα σε όποιες αλλαγές επίκεντρο στο μέλλον. Με θεματικές όπως αμπελουργία, ανθοκομεία και μελισσοκομεία, το συνέδριο φιλοξένησε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητές και γεωπόνους. Παράλληλα, ήταν μια καλή ευκαιρία και για φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τα νέα δεδομένα που θα κληθούν και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς, ναι, και θα επηρεάσει πολύ τις καλλιέργειες και αυτό ως μελλοντικοί γεωπόνοι καλούμαστε να γνωρίζουμε από τώρα τις λύσεις που θα δώσουμε στους αγρότες αργότερα για να αντιμετωπίσουν αυτό και να μην επηρεάσουν αρνητικά όσο γίνεται τις καλλιέργειες. Στο πλαίσιο του συνεδρίου που έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, επιστήμονες παρουσίασαν ερευνητικά αποτελέσματα ανταλλάσσοντας ιδέες και εμπειρίες.